εκδρομή, εκδρομή στην Μαδρογαλιά. Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα πάμε εκδρομή στην παραλία! Τρελαίνομαι για την ακρογιαλιά! Μου αρέσει να παίζω στην άμμο και μετά να πλατσουρίζω στη θάλασσα! Μόλις τελειώσεις τη βόλτα σου στην ακρογιαλιά, μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το σταθμό της διασκέδασης για να παίξεις το παιχνίδι με τους αστείους ήχους! Πάμε να δούμε τι σκαρώνουν οι υπόλοιποι! Ακολούθησέ με! Γεια σου! Η μητέρα μου μας έφερε εκδρομή στην ακρογιαλιά. Έλα στην παρέα μας! Φιφί, θα φτιάξω το μεγαλύτερο πύργο στην άμμο που έχει δει ποτέ! Είμαι σίγουρη, Μίμη! Θα σκάψω ένα αυλάκι από τη θάλασσα ως τον πύργο σου για να φτιάξουμε μία τάφρο! Εσύ τι κάνεις, Ζήση? Ρίχνω μια ματιά στο βιβλίο μου για την ακρογιαλιά για να βρω διάφορα φυτά και ζώα που ζουν κοντά στη θάλασσα. Και τι βρήκε ζήσει? Βρήκα ένα κοχύλι με μεγάλες ρίγες. Σαν την μπλούζα σου! Ναι, <χει> αλλά δεν νομίζω ότι χωράω εκεί μέσα. Ουάου! Wow! Ζήσει, ξέρεις τόσα πολλά πράγματα για τη φύση. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να κάνει κανείς στην ακρογιαλιά. Ρίξε μια ματιά τριγύρω. Σε περιμένουν πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις. Yeah. Yeah. Κοιτάξτε, παιδιά, ένα καβούρι. Καταπληκτικό! Πρόσεξε, Ζήση, μην σου τσιμπήσει τα πόδια με τις δαγκάνες του. Μην ανησυχείς. Ωαου! Υπάρχουν τόσα πράγματα να δει κανείς στην παραλία. Κάνε κλικ πάνω μου, αν θέλεις να εξερευνήσουμε μαζί μια λιμνούλα στους βράχους. Τέλεια! Ας ρίξουμε μια ματιά τριγύρω. Έλα γρήγορα να δεις μια λιμνούλα στους βράχους. Είναι γεμάτη χαριτωμένα ζωάκια. Γνωρίζεις τα ζωάκια που ζουν μέσα στις λιμνούλες των βράχων. Εγώ γνωρίζω πολλά για αυτά. Λοιπόν, εγώ θα σου περιγράφω αυτό που κοιτάζω. Και εσύ θα προσπαθεί να μαντέψεις τι είναι. Αν μαντέψεις σωστά δέκα φορές, θα κερδίσει ένα κομμάτι του παζλ. Να προσέχεις όμως, γιατί τα βράχια γλιστράνε. Μπορεί να γλιστρήσεις και να χτυπήσεις. Θα διαλέξω ένα από τα πράγματα που βλέπω μέσα ή γύρω από τη λιμνούλα και θα σου μιλήσω για αυτό. Μετά θέλω να κάνεις κλικ στο φυτό ή στο ζωάκι για το οποίο νομίζεις ότι σου μιλάω. Μην ανησυχείς. Αν κολλήσεις, θα σου δώσω περισσότερες πληροφορίες για ό,τι βρίσκεται στη λιμνούλα. Εντάξει, πάμε! Τι βλέπω? Είναι ένα φυτό του βυθού που μοιάζει λίγο με μαρούλι. Μερικές φορές το συναντάμε στην παραλία και είναι επίπεδο και γλυστερό. Ναι, είναι ένα φύκι. Εντάξει, τι λες γι' αυτό. Είναι μικρά ζωάκια με σκληρά και που μοιάζουν με πετρούλες. Κολλάνε στα βράχια και στα πλοία μαζί με πολλά άλλα ίδια ζωάκια. Όχι, δεν είναι αυτό. Ξαναπροσπάθησε. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτά τα μικρά ζωάκια βγάζουν τις κεραίες τους όταν βρίσκονται κάτω από το νερό. Όταν δεν είναι καλυμμένα με νερό, μοιάζουν με σταγόνες τσιμέντου πάνω στους βράχους. Ξένα προσπάθησε! Τέλεια! Μπράβο! Είναι τα στρίδια. Θα σου μιλήσω για κάτι άλλο. Είναι μία ομάδα από πλάσματα που ζουν μέσα σε μαύρα κελήφη. Κολλάνε στους βράχους και ανοίγουν μόνο όταν τα καλύπτει το νερό. Είναι τα μύδια. Τι νομίζεις ότι κοιτάζω? Είναι μικρή, μοβ, μοιάζει με ζελέ και όταν είναι ανοιχτή μοιάζει με φυτό. Κι όμως... Είναι ζωάκι με πολλά πλοκάμια, όχι φύλλα. Αυτό δεν είναι σωστό. Δοκίμασε πάλι. Σωστά. Είναι μια θαλάσσια ανεμόνα. Θα διαλέξω κάτι άλλο μέσα ή κοντά στη λιμνούλα. Μπορεί να μοιάζει με μια αγκαθωτή μπαλίτσα, αλλά δεν κυλάει χρησιμοποιεί τα αγκάθια του για να περπατάει πάνω στους βράχους. Σωστά! Είναι ένας αχινός. Έχει πέντε σωστές απαντήσεις. Τι είναι αυτό? Το χρώμα του είναι γκρι και άσπρο και τα πόδια του έχουν μεμβράνη όπως τις πάπιας. Έχει φτερά όπως και η πάπια αλλά δεν κάνει. Κουά, κουά. Τέλεια! Μπράβο! Είναι... Ένας γλάρος. Θα σου μιλήσω για κάτι άλλο. Αυτό το ζωάκι έχει κέλυφος και μοιάζει με ζωάκι που μπορείς να το βρεις και σε έναν κήπο. Είναι ένα σαλιγκάρι τη θάλασσα. Τι νομίζει ότι κοιτάζω, Έχει κέλυφο δρυγωτό και το σχήμα του μοιάζει με μυτερό καπέλο. Ένα μεγάλο πόδι που κρύβεται κάτω από το κέλυφο το κρατάει κολλημένο στο βράχο. Ναι, είναι. Μια πεταλίδα. Εντάξει, τι λες γι' αυτό. Είναι ένα μικρούλι πλασματάκι που έχει δύο μαύρα μάτια σαν χάντρε, κεραίε και πολλά πόδια. Χρησιμοποιεί τα πόδια και τι κεραίε του για να τρώει, να περπατάει, να κολυμπάει και να ανοίγει τρύπε. Είναι ένα πολύ άσχολο ζωάκι. Σωστά! Είναι. μια γαρίδα. Θα διαλέξω κάτι άλλο μέσα ή κοντά στη λιμνούλα. Είναι διαφανές και μοιάζει με ένα μεγάλο κομμάτι ζελέ. Πρόσεξε όμως, γιατί αυτό το ζωάκι μπορεί να σε τσιμπήσει και να πονέσεις πολύ. Είναι μια τσούχτρα. Το βρήκες! Συγχαρητήρια! Σου αξίζει ένα κομμάτι του πάζι. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξουμε πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής αν θέλεις να δεις τι κάνουν οι υπόλοιποι. Μου αρέσει να βλέπω όλα τα πλάσματα που ζουν στην ακρογιαλιά. Μην ξεχνάς όμως ότι μπορείς μόνο να τα κοιτάζεις. Δεν πρέπει να τα αγγίζεις ή να τα παίρνεις μαζί σου. Είναι πολύ καλύτερα να μένουν εκεί που τα βρίσκεις. Τι βλέπω! Θα ξαφνιαστείς αν προσπαθήσεις να μαζέψεις αυτό το κοχύλι. Δεν είναι άδειο. Στο ζωάκι που ζει μέσα του αρέσει να κρύβεται. Αν κοιτάξεις πολύ προσεκτικά, μπορείς να δεις τις δαγκάνες του. Τέλεια! Μπράβο! Είναι ένας πάγουρος. Τι είναι αυτό? Μπορεί να μοιάζει με μια αγκαθωτή μπαλίτσα, αλλά δεν κυλάει. Χρησιμοποιεί τα αγκάθια του για να περπατάει πάνω στους βράχους. Ναι, είναι... Ένα αχινός. Τι νομίζει ότι κοιτάζω, Αυτό το ζωάκι έχει κέλυφο και μοιάζει με ζωάκι που μπορεί να το βρει και σε έναν κήπο. Ναι, είναι ένα σαλιγκάρι τη θάλασσα. Εντάξει, τι λε γι' αυτό, Ήταν κάποτε το σπιτάκι ενό ζώου. Αλλά αυτό το χαριτωμένο μικρό σπιτάκι είναι τώρα άδειο. Έτσι είναι από τα λίγα πράγματα που συναντάς στην παραλία και μπορείς να τα πάρεις μαζί σου. Σωστά! Είναι ένα κοχύλι. Τι είναι αυτό? Το χρώμα του είναι γκρι και άσπρο και τα πόδια του έχουν μεμβράνη όπως τις πάπιας. Έχει φτερά όπως και η πάπια, αλλά δεν κάνει κουα κουα. Τέλεια! Μπράβο! Είναι ένας γλάρος. Έχει πέντε σωστές απαντήσεις. Θα σου μιλήσω για κάτι άλλο. Αυτό το ψαράκι μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι καταπληκτικό. Έχει πολλά πτερήγια που τα χρησιμοποιεί για να πηγαίνει από τη μία λιμνούλα στην άλλη. Δοκίμασε πάλι! Αυτό δεν είναι σωστό. Το ζωάκι που πρέπει να βρεις έχει πολλά πτερήγια στην πλάτη του και έχει το χρώμα της άμμου. Δοκίμασε πάλι! Είναι... Ένα μικρό ψαράκι που λέγεται γύλος. Θα διαλέξω κάτι άλλο μέσα ή κοντά στη λιμνούλα. Είναι μια ομάδα από πλάσματα που ζουν μέσα σε μαύρα κελύφη. Κολλάνε στους βράχους και ανοίγουν μόνο όταν τα καλύπτει το νερό. Είναι... Τα μύδια. Τι νομίζει ότι κοιτάζω? Έχει κέλυφος ριγωτό και το σχήμα του μοιάζει με μυτερό καπέλο. Ένα μεγάλο πόδι που κρύβεται κάτω από το κέλυφος το κρατάει κολλημένο στο βράχο. Ναι, είναι μια πεταλίδα. Εντάξει, τι λες γι' αυτό? Είναι πορτοκαλί Τέχει έχει πέντε κοντά και χοντρά χέρια που το κάνουν να μοιάζει με αστέρι. Αν κοπεί ένα χέρι, μεγαλώνει άλλο. Τέλεια! Μπράβο! Είναι ένας αστερίας. Τι είναι αυτό? Είναι μικρά ζωάκια με σκληρά κελύφη που μοιάζουν με πετρούλες. Κολλάνε στα βράχια και στα πλοία μαζί με πολλά άλλα ίδια ζωάκια. Σωστά είναι τα στρίδια, το βρήκε. Συγχαρητήρια. Γεια σου και πάλι. Πω πω, Φιφί, εσύ και ο Μίμης έχετε κάνει πολλή δουλειά με το σκάψιμο και το χτίσιμο. Είναι πολύ ωραίος ο πύργος μου, έτσι δεν είναι. Το αυλάκι που φτιάχνω έχει σχεδόν φτάσει στον πύργο του Μίμη. Το νερό της θάλασσας θα μπει στο αυλάκι και θα σχηματίσει μία τάφρο γύρω από τον πύργο. Φοβερό! Ανυπομονώ να το δω, Φιφί. Ενώ η Φιφή και ο Μίμης χτίζουν τον πύργο, γιατί δεν ρίχνεις μια ματιά στην παραλία, θα βρεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Hello. Κοιτάξτε το καραβάκι. Θα μου άρεσε να κάνω το γύρο του κόσμου με ένα καράβι. Θα ήταν πολύ ωραία. Θα ήμασταν τυρατές. Εγώ είχα στο μυαλό μου όμορφα ερημονήσια με απέραντες αμμουδιές. Hey, εσύ εκεί. Γεια σας. Hey. Ωραία. Έλα μαζί μου. Θα φέρω τη βαλίτσα μου. <Κι> Γεια σου. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη με την εκδρομή μας στην ακρογιαλιά που δεν μπορώ να σκεφτώ τι πρέπει να πάρω μαζί μου. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Θα σου λέω τι χρειάζομαι το κάθε τι. Εγώ θα σκέφτομαι ένα αντικείμενο. Εσύ θα προσπαθείς να βρεις ποιο είναι για να το βάλω στη βαλίτσα μου. Μετά θα κάνεις κλικ στο αντικείμενο και θα το σύρεις στη βαλίτσα μου. Πρέπει να βάλω στη βαλίτσα μου 10 πράγματα. Όταν θα έχεις βάλει στη βαλίτσα όλα τα πράγματα που χρειάζομαι, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Θα σου πω τι πρέπει να μπει πρώτα στη βαλίτσα μου. Έχω ένα χνουδωτό φίλο που μου αρέσει να παίρνω μαζί μου όταν πηγαίνω εκδρομές. Μπορείς να τον βρεις? Το αρκουδάκι μου. Πρέπει να σύρεις τη βαλίτσα μου το αντικείμενο που διάλεξες. Φυσικά, θα πάρω μαζί μου το αρκουδάκι μου. Α βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Μπορεί να ζεσταθώ πολύ στην παραλία και να θέλω να πάω στη σκιά. Τι μπορώ να πάρω μαζί μου για να προστατευτώ από τον ήλιο. Μία ομπρέλα για τη θάλασσα. Αυτό που χρειάζομαι είναι μία ομπρέλα για τη θάλασσα. Α βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Χρειάζομαι κάτι που θα προστατεύει τα μάτια μου από το λαμπερό ήλιο. Γυαλιά ηλίου πρέπει να σύρει στη βαλίτσα μου το αντικείμενο. Γυαλιά ηλίου. Σωστά. Χρειάζομαι γυαλιά ηλίου. Θέλω να πάρω όλα τα πράγματα μαζί μου στην παραλία. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Θα μείνουμε μερικές μέρες στην ακρογυαλιά. Θα πρέπει να πλένω τα δόντια μου μετά τις ψαροκροκέτες. Τι πρέπει να πάρω μαζί μου? Οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα. Σωστά! Χρειάζομαι οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Ψάξε να βρεις κάτι που πετάμε ο ένας τον άλλο στην παραλία. Η θηφή είναι πολύ καλή σε αυτό. Μπορεί να το πετάει και να το πιάνει πολύ εύκολα. Ένα φρίσπι. Το βιβλίο φυσικής ιστορίας του ζήσει για την ακρογιαλιά. Πρέπει να σύρει τη βαλίτσα μου. Μπρατσάκια. Το βιβλίο φυσικής ιστορίας του ζήση για την ακρογιαλιά. Ξαναπροσπάθησε. Ψα... Ψά... Πάλι δεν το βρήκες. Θα σου δείξω τι χρειάζομαι. Χρειάζομαι κάτι που πετάμε ο ένας τον άλλο στην παραλία. Αυτό που θέλω είναι ένα φρίσμπι. Τα μισά πράγματα που χρειάζομαι έχουν ήδη μπει στη βαλίτσα. Α βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Στο ζήσι αρέσει να μαθαίνει για τη φύση όταν πηγαίνει εκδρομέ. Τι θα ήθελε να έχουμε μαζί μα, το βιβλίο φυσική ιστορία του ζήσι για την ακρογελιά. Υπέροχα! Χρειάζομαι το βιβλίο φυσικής ιστορίας του «Ζήσι» για την ακρογιαλιά. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Πρέπει να είμαι ασφαλής όταν θα πλατσουρίζω στη θάλασσα. Τι μπορώ να πάρω μαζί μου για να επιπλέω στο νερό. Μπρατσάκια. Ωραία! Πρέπει να πάρω μαζί μου μπρατσάκια. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Βάζω στοίχημα ότι όλοι θα θέλουμε παγωτό όταν θα φτάσουμε στην ακρογιαλιά. Τι χρειαζόμαστε για να αγοράσουμε παγωτά. Χαρτζιλίκι. Σωστά! Χρειάζομαι χαρτζιλίκι. Ασβάλουμε βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Θέλω να βγάλω μερικές φωτογραφίες με τους φίλους μου στην παραλία. Τι πρέπει να πάρω μαζί μου? Σαγιονάρες! Μία φωτογραφική μηχανή. Σωστά! Χρειάζομαι μία φωτογραφική μηχανή. Έχει μείνει μόνο ένα πράγμα που πρέπει να μπει στη βαλίτσα. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Τι πρέπει να φορέσω για να περπατήσω στην άμμο. Σ... Σαγιονάρες. Ωραία. Πρέπει να πάρω μαζί μου σαγιονάρες. Τώρα έχουμε βάλει στη βαλίτσα όλα τα απαραίτητα για την εκδρομή. Η βοήθειά σου ήταν πολύτιμη. Θέλεις να ετοιμάσουμε ακόμα μία βαλίτσα. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις ξανά. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής αν θέλεις να επιστρέψεις στην παραλία. Πόπο, πω πω. νόμιζα ότι είχα πάρει όλα τα πράγματα που χρειαζόμουν, αλλά έχω ξεχάσει πολλά. Να μερικά από τα καινούργια πράγματα που πρέπει να βάλω στη βαλίτσα μου. Και αν κάνει κρύο, τι να πάρω μαζί μου για να μην κρυώσω. Μια Μη, μπλούζα. Φυσικά, θα πάρω μαζί μου μία μπλούζα. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Μπορεί να κάνει πολύ ζέστη στην παραλία. Ίσως χρειαστεί να προστατεύσω το κεφάλι μου από τον ήλιο. Τι πρέπει να πάρω μαζί μου? Ένα καπέλο για τον ήλιο. Αυτό που χρειάζομαι είναι ένα καπέλο για τον ήλιο. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Βάζω στοίχημα ότι όλοι θα θέλουμε παγωτό όταν θα φτάσουμε στην ακρογιαλιά. Τι χρειαζόμαστε για να αγοράσουμε παγωτά? Χαρτζιλίκι. Υπέροχα! Χρειάζομαι χαρτζιλίκι. Κάνω καλή δουλίτσα. Βάζω πραγματάκια στη βαλίτσα. <χι> Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Σε όλους μας αρέσει να φτιάχνουμε πύργους στην άμμο. Τι χρειαζόμαστε γι' αυτό? Ένα κουβαδάκι. Σωστά! Χρειάζομαι ένα κουβαδάκι. Α βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Ψάξε να βρει κάτι που πετάμε ο ένα τον άλλο στην παραλία. Η φιφή είναι πολύ καλή σε αυτό. Μπορεί να το πετάει και να το πιάνει πολύ εύκολα. Ένα frisbee. Ωραία! Πρέπει να πάρω μαζί μου ένα frisbee. Τα μισά πράγματα που χρειάζομαι έχουν ήδη μπει στη βαλίτσα. Α βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Είναι μεγάλη η διαδρομή μέχρι την ακρογιαλιά. Χρειάζομαι κάτι για να διαβάζω το περιοδικό της χώρας των γνώσεων. Σωστά! Χρειάζομαι το περιοδικό της χώρας των γνώσεων. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Τι πρέπει να φορέσω για να περπατήσω στην άμμο? Σαγιονάρες! Φυσικά! Θα πάρω μαζί μου σαγιονάρες. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Έχω ένα χνουδωτό φίλο που μου αρέσει να παίρνω μαζί μου όταν πηγαίνω εκδρομές. Μπορείς να τον βρεις? το αρκουδάκι μου. Αυτό που χρειάζομαι είναι το αρκουδάκι μου. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Πρέπει να είμαι ασφαλής όταν θα πλατσουρίζω στη θάλασσα. Τι μπορώ να πάρω μαζί μου για να επιπλέω στο νερό. Μπρατσάκια. Πρέπει να σύρει τη βαλίτσα μου. Υπέροχα! Χρειάζομαι Μπρατσάκια, έχει μείνει μόνο ένα πράγμα που πρέπει να μπει στη βαλίτσα. Ας βάλουμε ακόμα ένα πράγμα στη βαλίτσα. Θα μείνουμε μερικές μέρες στην ακρογιαλιά. Θα πρέπει να πλένω τα δόντια μου μετά τις ψαροκροκέτες. Τι πρέπει να πάρω μαζί μου? Οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα. Φυσικά, θα πάρω μαζί μου οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα. Τώρα έχουμε βάλει στη βαλίτσα όλα τα απαραίτητα για την εκδρομή. Η βοήθειά σου ήταν πολύτιμη. Για να σε ευχαριστήσω που με βοήθησες να φτιάξω τη βαλίτσα μου, να μία κάρτ ποστάλ που θα σου θυμίζει την επίσκεψή σου στην ακρογιαλιά. Γράφει, περνάμε πολύ ωραία στην ακρογιαλιά. Ο Μίμης χτίζει έναν τεράστιο πύργο στην άμμο. Κάνε κλικ εδώ, αν θέλεις να την εκτυπώσεις. Καλώς ήρθες και πάλι στην παραλία. Σήμερα ο καιρός είναι τέλειος. Περνάμε φανταστικά. Δεν φαίνεσαι πίσω από το γιγαντιαίο πύργο σου. Ο πύργος μου θα γίνει τόσο μεγάλος που θα μπορώ να μείνω εκεί. Έλα, Μίμη, μην είσαι χαζούλης. Όχι, δεν είμαι, το εννοώ. Θα είναι ένας τεράστιος πύργος και εγώ θα είμαι ο βασιλιάς Μίμης της χώρας των γνώσεων. Θα μας επιτρέψεις να επισκεφτούμε τον πύργο σου, βασιλιά Μίμη. Φυσικά. Θα είστε οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισσες που θα με επισκέπτονται. Μου αρέσει αυτό. Η πριγκίπισσα Σίση της Ακρογιαλιάς. <χεχεχε> και μπορείς να φορέσεις το κουβαδάκι του Μίμη για κορώνα. <χεχεχε> Πολύ αστείο, Φιφί. Μπορείς και εσύ να επισκεφτείς τον πύργο μου. Κάνε κλικ σε άλλα σημεία της παραλίας. Θα ανακαλύψεις πολλά πράγματα. Θα σου αρέσει το παιχνίδι μου. Γεια σου. Είσαι έτοιμος για ένα φοβερό παιχνίδι με αριθμούς. Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν τέσσερα πράγματα στη σειρά. Και κάτω από αυτά τα πράγματα κρύβονται αριθμοί. Τρία από αυτά εμφανίζουν έναν αριθμό και εσύ πρέπει να μαντέψεις ποιος είναι ο τέταρτος κρυμμένος αριθμός. Όταν θα έχεις βρει δέκα αριθμούς, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτο όμως, πρέπει να μου πεις σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα. Αν τα πας καλά με τους αριθμούς, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν είσαι τους αριθμούς, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Κοίταξε αυτά τα κοχίλια. Κάθε ένα κρύβει έναν αριθμό. Μέσα στα κοχίλια υπάρχουν αριθμοί στη σειρά. 3, 4, ένα κρυμμένο αριθμό και το 6. Ποιο αριθμό νομίζει ότι βρίσκεται στο κλειστό κοχείλι? Μέτρησε από το 3 και πάνω για να τον βρει. 3, 4 Ποιο αριθμό είναι μετά το 4? 5. Κάνε κλικ σε έναν από αυτού του αριθμού για να απαντήσει. Για αυτή την ερώτηση, κάνε κλικ στον αριθμό 5. Έτσι, οι αριθμοί στη σειρά είναι 3, 4, 5, 6. Κάποιε φορέ πρέπει να μετρά του αριθμού αντίστροφα. Α μετρήσουμε αντίστροφα από το 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τέλεια! Ωραία. Α παίξουμε. Α δούμε μερικού αριθμού ακόμα. Ποιον άτακτο αριθμό κρατάει στι δαγκάνε του αυτό το καβουράκι? διάλεξε την απάντησή σου από τους αριθμούς στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να δούμε την απάντηση. <Το> Σωστά! Οι αριθμοί είναι 3, 4, 5, 6. Ας δούμε τους επόμενους αριθμούς. <Το <Το Ποιος αριθμός κρύβεται σε αυτό το πονηρό κοχύλι, κάνε κλικ στην απάντησή σου. Για να δούμε αν έχεις δίκιο. Η αριθμή είναι 4, 3, 2, 1, να άλλη μια σειρά από αριθμού. Ποιο αριθμό μπορεί να βρίσκεται κάτω από αυτό το κουβαδάκι, διάλεξε την απάντησή σου από του αριθμού στο κάτω μέρος της οθόνης Για να δούμε αν έχει δίκιο. Αυτό είναι. Η αριθμή είναι 1 δύο, τρία, τέσσερα. Πού άλλο βρίσκουμε καβούρια εκτός από την παραλία? Στις τσέπες των τζιγκούνιδων. Ας δούμε τους αριθμούς. Ποιο αριθμός βρίσκεται κάτω από την μπάλα που δεν μετακινήθηκε? Κάνε κλικ στην απάντησή σου. Για να δούμε την απάντηση. Σωστή επιλογή. Οι αριθμοί είναι 6, 5, 4, 3. Ας δούμε μερικού καινούριου αριθμού. Ποιον αριθμό μπορεί να κρύβει το καβουράκι, διάλεξε την απάντησή σου από του αριθμού στο κάτω μέρο τη οθόνη. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Σωστά! Οι αριθμοί είναι 6, 7, 8, 9 ολοκλήρωσες 5 σειρές αριθμών. Σου μένουν άλλες πέντε. Ας δούμε μερικούς αριθμούς ακόμα. Ποιος αριθμός κρύβεται στο κλειστό κοχύλι, κάνε κλικ στην απάντησή σου. Για να δούμε την απάντηση. Τέλεια! Οι αριθμοί είναι 7, 6, 5, 4. Να άλλη μια σειρά από αριθμούς. Ποιος αριθμός βρίσκεται κάτω από το κουβαδάκι, κάνε κλικ στην απάντησή σου. Για να δούμε αν έχεις δίκιο. <Κι> Αυτό είναι! Η αριθμοί είναι 6, 7, 8, 9. Πόσο ονομάζει ένα καβούρι το σπίτι του? Σπίτι μου, σπιτάκι μου, φτωχοκελυφάκι μου. Ας δούμε τους αριθμούς ποιος αριθμός βρίσκεται κάτω από την μπάλα για την παραλία. Διάλεξε την απάντησή σου από τους αριθμούς στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να δούμε την απάντηση. Σωστή επιλογή. Οι αριθμοί είναι 10, 9, 8, 7. Ας δούμε τους επόμενους αριθμούς. Ποιο αριθμό κρύβεται σε αυτό το πονηρό κοχύλι? Διάλεξε την απάντησή σου από τους αριθμούς στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να δούμε αν έχεις δίκιο. Αυτό είναι! Οι αριθμοί είναι 2, 3, 4, 5. Μετά από αυτήν τη σειρά θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ ας δούμε μερικούς καινούριους αριθμούς. Ποιον αριθμό μπορεί να κρύβει το καβουράκι, κάνε κλικ στην απάντησή σου. Για να δούμε την απάντηση. Τέλεια! Οι αριθμή είναι 9, 8, 7, 6. Τελειώσαμε! Έκανες καλή δουλειά! Τώρα μπορώ να σου δείξω το κομμάτι του παζλ που έκρυβα. Το κέρδισες! Γύρισες στην παραλία! Χαίρομαι που σε βλέπω! Το αυλάκι μου έφτασε στον πύργο! Έτσι όταν έρθει το κύμα θα μπει το νερό στο αυλάκι! Έρχεται! Ουάου! Wow. Τώρα είναι ένας κανονικός πύργος μετάφρο. Καταπληκτικό, Φίφι! Σου αρέσουν τα κοχύλια που χρησιμοποίησα για να διακοσμήσω το πύργο μου. Νομίζω ότι είναι ο ωραιότερος πύργος που έχω δει ποτέ, Μίμη. Έχω ένα παιχνίδι με ψαράκια που βγάζουν φυσαλίδες με γράμματα. Ονομάζεται φυσαλίδες με γράμματα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα μου ψαράκια Γεια σου είμαι πολύ χαρούμενη που θέλεις να παίξεις μαζί μου Κοίταξε τις φυσαλίδες που βγάζουν τα ψαράκια Μπορείς να παίξεις ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μαζί τους Είσαι έτοιμος να παίξεις με τα ψαράκια Πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι με τις φυσαλίδες Πρέπει να μου πεις σε τι φόρμα αισθάνεσαι σήμερα νομίζεις ότι είσαι σβέλτο παιδί, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νομίζεις όμως ότι είσαι βολίδα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Το παιχνίδι μου με τα γράμματα στις φυσαλίδες είναι εύκολο. Τα τρία μεγάλα ψάρια βγάζουν πολλές φυσαλίδες. Όλες οι φυσαλίδες περιέχουν γράμματα. Εγώ θα διαλέξω ένα γράμμα και μετά εσύ θα σκάσεις πέντε φυσαλίδες που περιέχουν αυτό το γράμμα κάνοντας κλικ πάνω τους. Έτσι. Όταν θα έχεις σκάσει πέντε φυσαλίδες θα ανάψει ένα από τα φωτάκια. Έπειτα θα εμφανιστούν άλλα ψαράκια και θα βγάλουν μερικές φυσαλίδες. Θα διαλέξω ένα άλλο γράμμα και εσύ θα πρέπει να σκάσεις άλλε πέντε φυσαλίδες με το ίδιο γράμμα. Πρέπει να συνεχίσεις να σκάς φυσαλίδες μέχρι να ανάψουν και τα πέντε φωτάκια. Όταν ανάψουν όλα τα φωτάκια θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ. Έρχονται τα ψαράκια! Καταπληκτικό! Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο Βου! Βου! Βου. Παφ. <laughs> Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Βου! Βου! Υπέροχα. Υπέροχα! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Βου! Βου. Μπράβο! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Βου. Βου. Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα. Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Βου. Βου. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. Παφ, παφ, φυσαλίδο παφ. <laughs> Έρχονται τα ψαράκια. Τέλεια! Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Αυτό είναι! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Ο. 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 Αυτό είναι. Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Παφ. Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα. Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. Τα λατρεύω τα ψαράκια! <laughs> Είναι τόσο αστεία όταν βγάζουν φυσαλίδες! Έρχονται τα ψαράκια! Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. 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 Μπράβο! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. Υπέροχα. Ζ. Υπέροχα! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. Ζ. Παφ. <laughs> Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. Ζ. Μπράβο! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. Ζ. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. Φυσαλίδες! Φυσαλίδες! Έρχονται τα ψαράκια! Εντάξει, κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο Α. Α. Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Α. Α. Υπέροχα! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Α. Α! Αυτό είναι! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο... Α! Α! Αυτό είναι! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο... Α! Α! Έσκασες πέντε φυσαλίδες! Μμμ! Αναρωτιέμαι αν τα καρότα αρέσουν στα ψάρια! Έρχονται τα ψαράκια! Υπέροχα! Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο δου. Δου. Παφ! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο δου. Δου. Μπράβο! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο δου δου. Υπέροχα! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο δου. Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα. Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο δου. Δου. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. γύρι από φυσαλίδες! Να μία ακόμα φυσαλίδα για να σκάσεις! Συγχαρητήρια! Τα κατάφερες τέλεια με τις φυσαλίδες! Ορίστε ένα κομμάτι του παζλ! Να παίξουμε πάλι το παιχνίδι Φυσαλίδες με Γράμματα, κάνε κλικ στο μεγάλο ψάρι. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην ακρογιαλιά και να συναντήσεις την υπόλοιπη παρέα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Είδε κανείς τις αγιονάρες μου? Όχι! Εγώ όχι. Εμμ, ε, είναι κόκκινες. Ναι, είναι κόκκινες με κίτρινα λουλουδάκια. Τις έχεις δει? Νομίζω ότι τις έθαψα κάτω από τον πύργο μου. Αχ, Μίμη! Αν θέλεις, μπορείς να δανειστείς τις δικές μου, Σίση. Ευχαριστώ, Φιφί. Δεν χρειάζεσαι σαγιονάρες για να κάνεις μία βόλτα στην παραλία. Κάνε κλικ σε διάφορα σημεία της παραλίας και θα βρεις πολλά πράγματα να κάνεις. Mm. Γεια σου! Καλώς ήρθες στο σταθμό της διασκέδασης. Θα διασκεδάσεις πολύ παίζοντας αυτό το παιχνίδι με τους θορύβους που ακούς γύρω σου. Έλα να δεις σε αυτό το παιχνίδι αντιγράφεις ό,τι βλέπεις και ό,τι ακούς. Έχει πολύ πλάκα. <laughs> τα έξι κουμπιά που βλέπεις κάνουν διαφορετικούς ήχους. Για να ξεκινήσεις θα ανάψει ένα από τα κουμπιά και θα ακουστεί ένα ήχος. Μετά πρέπει απλώς να κάνεις κλικ στο κουμπί για να αντιγράψεις τον ήχο. Μετά από αυτό θα ανάψει ξανά το ίδιο κουμπί καθώς και ένα νέο. Για να αντιγράψεις τον ήχο, πρέπει να κάνεις κλικ και στα δύο κουμπιά με την ίδια σειρά. Συνέχισε να αντιγράφεις ό,τι βλέπεις και ακούς και δες πόσους διαφορετικούς ήχους μπορείς να θυμηθείς και να βάλεις τη σειρά. Έτοιμος! Ένα, δύο, τρία, Mars. Η σειρά σου! Ουάου! Ουάου. 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 Η σειρά σου! Ατυχία! Δεν πάτησες το σωστό κουμπί. Θυμήθηκες έναν ήχο. Πλάκα είχε! Κάνε κλικ στο κίτρινο κουμπί για να παίξεις ξανά. Κάνε κλικ στο ροζ κουμπί αν θέλεις να ανακαλύψεις ένα νέο παιχνίδι. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να δεις τι κάνουν οι υπόλοιποι της παρέας. Σε αυτό το παιχνίδι μπορείς να ηχογραφήσεις τους δικούς σου αστείους ήχους. Είναι πολύ εύκολο να ηχογραφήσεις μια μελωδία από αστείους ήχους. Όταν πατήσεις το κουμπί εγγραφής εδώ, ηχογραφούνται όλοι οι ήχοι που κάνεις. Έτσι. Τώρα, κάθε φορά που θα κάνεις κλικ στα κουμπιά με τους αστείους ήχους, όλοι οι ήχοι θα ηχογραφούνται. Όταν θα έχεις ολοκληρώσει τη μελωδία σου, κάνε κλικ στο κουμπί διακοπής. Μετά, για να ακούσεις τη μελωδία σου, κάνε κλικ στο κουμπί εκτέλεσης. Μα! Τώρα είναι η σειρά σου να διασκεδάσεις με μελωδίες. Έχεις δύο λεπτά για να αντιγράψεις όλους τους αστείους ήχους, ξεκινώντας από τώρα. μελωδία. Πολύ ευχάριστη. <laughs> Ποιο παιχνίδι θέλεις να παίξουμε, κάνε κλικ στο κίτρινο κουμπί αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι με τους αστείους ήχους ή κάνε κλικ στο ροζ κουμπί αν θέλεις να συνθέσεις τη δική σου μελωδία από αστείους ήχους. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να δεις τι κάνουν οι υπόλοιποι της παρέας. Γύρισε στην παραλία! Χαίρομαι που σε βλέπω. Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Να παίξουμε ένα παιχνίδι με ψάρια. Πρέπει να πιάσεις πολλές χαριτωμένες φυσαλίδες με γράμματα κάτω από το νερό. Ωραία! Ας παίξουμε λοιπόν με τις φυσαλίδες με γράμματα. Α σκάσουμε μερικέ φυσαλίδε. Είσαι έτοιμος! Εγώ θα διαλέξω το γράμμα και εσύ θα σκάσει τι φυσαλίδε. Πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι με τι φυσαλίδε, πρέπει να μου πει σε τι φόρμα αισθάνεσαι σήμερα. Αν νομίζει ότι είσαι σβέλτο παιδί, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νομίζει όμω ότι είσαι βολίδα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι φυσαλίδες με γράμματα. Αν θέλεις να σου εξηγήσω πως παίζεται, κάνε κλικ στο κουμπί της βοήθειας. Αν ήδη ξέρεις πως παίζεται, κάνε κλικ σε ένα από τα μεγάλα ψάρια. Έρχονται τα ψαράκια! Εντάξει, κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδε με το γράμμα που έχει τον ήχο Α. Α. Παφ! Μπορείς να βρει άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο. Α. Α. Αυτό είναι. Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο. Α. Α. Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα. Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο. Α. Α. Μπράβο. Μπορείς να βρει άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο. Α. Α, ah. έσκασες πέντε φυσαλίδες. Ψαράκια, ψαράκια, βγάλτε φυσαλιδάκια για να παίξουν τα παιδάκια. Έρχονται τα ψαράκια, υπέροχα. Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο δου. Δου. Υπέροχα! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο δου. Δου. Υπέροχα! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Δου. Δου. <laughs> <laughs> Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Δου. Δου. Μπράβο! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Δου. Δου. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. Ψαράκια, ψαράκια! Βγάλτε φυσαλιδάκια για να παίξουν τα παιδάκια! Έρχονται τα ψαράκια! Καταπληκτικό! Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο βου! Βου! Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο βου! Β. Αυτό είναι! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο βου! Β. Παφ! <χω> Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο βου. Β. Υπέροχα! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Βου Β. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. Hmm. αναρωτιέμαι αν τα καρότα αρέσουν στα ψάρια. Έρχονται τα ψαράκια! Τέλεια! Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα. Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Μπράβο! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Αυτό είναι. Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Υπέροχα. Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Ο. Ο. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. Τα λατρεύω τα ψαράκια. Είναι τόσο αστεία όταν βγάζουν φυσαλίδες. Έρχονται τα ψαράκια! Κάνε κλικ και σκάσε τις φυσαλίδες με το γράμμα που έχει τον ήχο ζου. Ζου! Παφ! Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. Ζου! Μπράβο! Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο ζου. Ζου. Έσκασε και αυτή η φυσαλίδα. Μπορείς να βρεις άλλο ένα γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. Ζ. Αυτό είναι. Τώρα σκάσε ακόμα μία φυσαλίδα με το γράμμα που έχει τον ήχο Ζ. Ζ. Έσκασες πέντε φυσαλίδες. Έσκασες όλες τις φυσαλίδες και όλα τα φωτάκια έχουν ανάψει. Τι πανηγύρι από φυσαλίδες! Να μια ακόμα φυσαλίδα για να σκάσεις! να παίξουμε πάλι το παιχνίδι Φυσαλίδες με γράμματα κάνε κλικ στο μεγάλο ψάρι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην ακρογιαλιά και να συναντήσεις την υπόλοιπη παρέα Καλώς ήλθες στο διασκεδαστικό πάζλ Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του πάζλ έτοιμο να το βάλεις στη θέση του Υπολογίσε ποια είναι η θέση του και σύρε μέχρι εκεί αυτό φαίνεται σωστό. Μπράβο σου. Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του. Έτσι μπράβο. Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του. Ωραία. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του. Αυτό φαίνεται σωστό. Μπράβο σου. Αυτό το τμήμα του παζλ τελείωσε. Τώρα κοίτα τι θα συμβεί αν κάνεις κλικ στις εικόνες. Και μην ξεχνάς, υπάρχουν άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ για να βρεις στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.